Νέα βίντεο από την δράση τη συμμορία των ανηλίκων που κατηγορούνται για τον βιασμό του 15χρονου στο ήλιον, βλέπουν το φω τη δημοσιότητα. Στα βίντεο που εικονίζονται να χειρίζονται μαχαίρια, να καπνίζουν χασίς και να κάνουν ακροβατικά στην τάξη, ενώ μαθήματο παρουσία καθηγήτρια. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα από του ανηλίκου να χειρίζεται με άνεση μια φαλτσέτα, μέσα στο σπίτι μάλιστα που βασάνιζαν τον 15χρονο μαθητή. Σε άλλο βίντεο, ένα από του ανήλικου τη συμμορία κάνει χρήση ναρκωτικών ανεβάζοντα τι σχετικέ εικόνε σε γνωστή πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Τέλο, σε τρίτο βίντεο, φαίνονται μέλη τη συμμορία να κάνουν ακροβατικά μέσα στη σχολική αίθουσα, την ώρα που η καθηγήτρια παραδίδει μαθήματα χωρί να υπολογίζουν τίποτα. Τι προκύπτει από αυτά τα βίντεο, Τεράστιε οι ευθύνε και του Υπουργείου Παιδεία, που έχει επιτρέψει τα σχολεία να μετατραπούν σε εκολαπτήρια εγκληματικότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε σχολείο. Συμβαίνει πλέον επιμονή μου βάση παντού. Οι κυβερνήσεις και όχι μόνο οι τωρινοί έχουν τεράστια ευθύνη για το σημερινό χάλι και την ανηθικοποίηση της νεολαία. Επίσης πρέπει να παρατηρηθεί και η σύνδεση όλων αυτών που συμβαίνουν με την τραπ μουσική και τους ανήθικους στίχους που τραγουδάνε πλέον όλα τα ανήλικα παιδιά.